Ανέα. <χω> Αυτή είναι οι 150 στόχοι που φοβάται η Ελλάδα ότι θα χτυπήσουν οι Ισλαμιστέ. Το εμπιστευτικό να. και κατεπήγον έργο τη αστυνομία που καταγράφει τα σημεία αυξημένη προστασία λόγω των τελευταίων εξελίξεων. Εντάξει τώρα, αυτά που διάβασα εγώ δεν είναι και τίποτα συγκλονιστικά τώρα. Δηλαδή. Για. Ε, τώρα με συγχωρεί. Όταν λέμε κάτι να το λέμε τώρα. Τι δηλαδή, ε, λέει εδώ τώρα, μισό λεπτό για να καταλάβω τώρα. Οι 150 στόχοι ανάμεσά του. Το βλέπω εδώ. Για λέγε. Λοιπόν, τώρα δεν θέλει μεγάλη φιλοσοφία, Εντάξει. λοιπόν λέει, ε, ε, Ελληνικό Κοινοβούλιο, α, μη μου, α, δεν το πιστεύω. Ζάπιο Μέγαρο και Περιβάλλον Χώρο, Ιερό βράχο Ακρόπολη και Πέριξ, δεν το Πεδίων του Άρεο έξωθεν Μουσείο Ακρόπολη. Σιγά, Να. δεν θέλει και καμία φιλοσοφία τώρα. Εντάξει, και εγώ το, παιδιά συγγνώμη, α, και αυτό. εγώ το έκανα αυτό το σχέδιο. Ναι. Θα, θα έπαιρνα κάτι αν το έκανα αυτό το σχέδιο. Εντάξει, ρε παιδί, πού είναι In τώρα, σου λέει. Πρέπει να το την προσοχή. Στον αέρα όλα τα εκτό σχεδίου, Τι είναι γιατί οφει? ζητούνται συμβόλαια από το 1885. Ε, και δεν έχουμε. Και έχουμε. Χρυσόβουλα είχε τότε, δεν είχε συμβόλαια. ΣΥΡΙΖΑ, απόνερα με χρησμού, προειδοποίησει και απειλέ. Κυφισό το μεγάλο ποτηλιάσμα και πώ θα λυθεί. Δεν θα λυθεί ποτέ, παιδιά. Εγώ σα λέω, φτιάξτε και ένα δεύτερο δρόμο. Εσεί λέτε όχι. Πού μπορεί να φτιάξει, από πάνω. Λοιπόν, η καθημερινή. Άλμα τιμών στι φθηνέ περιοχέ σε επίπεδα πρώτη αιτία σχολαργού και κατοικία στο περιστέρι. <laughs> Κοίτα εδώ για την αγορά ακινήτων, έτσι. Τα δύο-τρία τελευταία χρόνια λέει: οι τιμέ των ακινήτων στα δυτικά προάστια και σε άλλε κάποτε φθηνέ περιοχέ, πιο φθηνέ τέλο πάντων, αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι σε παραδοσιακά ακριβέ περιοχέ. Ε, γιατί εκεί δεν μπορεί να παραπάνω. Ε, βέβαια. Η μέση τιμή παλαιών διαμερισμάτων έχει αυξηθεί 37% στο περιστέρι την τελευταία διετία και έχει φτάσει στα επίπεδα που είχε αντίστοιχο σπίτι στον άλυμο ή το χολαργό yeah. Ο Άλυμο είναι στο Θεό, εν τω μεταξύ, έτσι. Ε, δεν υπάρχει. Όχι, όχι, όχι. Yeah, εκεί yeah. στην παραλία μπροστά είσαι στο πανί. Είσαι καλά. Που yeah. δεν, δεν πλησιάζεται. Στην Κυθυραίων, εκεί. Μα εκεί δεν, ναι, ναι. Εκεί, τα το... ε, Πολύ, πολύ ωραία περιοχή, έτσι, yeah, ναι. δεν συζητάμε άλλα. Αλλά... Το πληγωμένο σπίτι του Πικιόνι. Το βλέπει. Καμένα θρανία και βιβλία, καστραμμένα παιχνίδια, όσα πίσω τη εξουσχολική που εισέβαλαν σε δύο αίθουσε του 10ου Δημοτικού ε, Σχολείου στην Ελλάδα. Μπήκαν οι α πούμε, και σπάσαν το σχολείο του. Ιστορικό ε, εκπαιδευτήριο τώρα, έτσι. Α, λοιπόν, δηλαδή. Τίποτα. Δημοπρατείται ο νέο σταθμό τη Σούδα, θα γίνει η δεύτερη βάση του πολεμικού ναυτικού. Η δεύτερη μεγαλύτερη. Μετακινείται προ τα κάτω. Προ τα κάτω. Όλοι προ τα κάτω. Προ τα κάτω, μετακινείται yeah. το κέντρο βάρου. Βαρύ κλίμα για Τουρκία σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Αυθινό μήνυμα ρη. Αποσύρει του διπλωμάτε του Τελαβίβ για λόγου ασφαλεία, έτσι. Ε, Διότι... Το Ισραήλ, από την Τουρκία. Του διπλωμάτε. Του έδιωξε. Όλου όμω. Εντάξει, φαντάζομαι. <laughs> θα μείνουν κάποιοι που δεν έχουν επίσημη θέση. <laughs> λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη στη μάχη με τι φωτιέ. Ε, να πούμε ότι έκανε και μια επιτροπή υπό τον καθηγητή του Δασκαλάκη ε, του MIT, ναι. ο Πρωθυπουργό, για την τεχνητή νοημοσύνη. Να κάνουν ε, να το πω, προτάσεις για το πώ θα ενταχθεί η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μα. Μπαίνει η ζωή μα. Να... Μου έλεγαν ότι τα διλήμματα, παραδείγματο χάρη, που θα βάζει τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα αυτοκίνητο θα πρέπει να αποφασίσει σε περίπτωση τροχαίου αν θα πέσει πάνω σε ένα σταθμό αυτοκίνητα ή σε ένα σχολείο. Σταθμό ε, που έχει ανθρώπου ε, λεωφορείων. Θα μετράει κεφάλια. ή σε αυτοκίνητα. Άκου τώρα διλήμματα. Ηθικά, πώ μπαίνει η ηθική μέσα σε αυτό το κομμάτι τη τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Τεράστιο θέμα. Λοιπόν, ψηλά οι τιμέ στα φτηνά οι καταναλωτέ. Ναι. Στην Ελλάδα οι ψηλότερε τιμέ πανευρωπαϊκά σε βασικά προϊόντα. Έκθεση Κυρσάνα, Συρκάνα. Η ακρίβεια σπρώχνει του καταναλωτέ σε φτηνέ επιλογέ και προϊόντα ετικέτα. Αυξάνεται το τζίρο αλλά πολύ λιγότερο από την ακρίβεια. Συγχωνεύσει και εξαγορέ στο διατροφικό κύκλωμα. Αγωνία για μεγαλύτερη ανάφλεξη στη Γάζα. Ε, η επόμενη μέρα μια θελόδου πολιτική γραμματεία. Ναι. Πλατεία Βικτορία δίχω στέγη αλλά με τον νόμο. Αναγνωρισμένη πρόσφυγα στου κέντρου τη Αθήνα με φροντίδα μόνο των αλληλέγγυων. Το νοσοκομείο Ρωθύμων πήρε τη σκητάλη από τον Βενιζέλιο. Λοιπόν, ελεύθερο τύπο. Εδώ λέει ο φίλο μα ο Παύλο, καταγγέλλω την πιο ψευδή είδηση ότι η σαλάτα δυνατίζει. Είναι ψευδή είδηση. Ξέρεις γιατί. Και οι Αγιλάδε τρώνε χόρτα και δεν χάνουν γραμμάριο. Ναι. Άρα, βρήκαμε την αιτία πριν ακούσουμε τη σαλάτα, να αρχίσουμε την προβατίνα. Λοιπόν, ελεύθερο τύπο. Στα απόφαση σταθμό του ελεγκτικού συνεδρίου αναδρομικά σε συντάξει χειρία. Αποκλειστικό. Ναι. Για συντάξει που εκδόθηκαν μετά τι 12 Μαου του 2016, δικαιώθηκαν σύζυγοι αποστράτων, απόφαση πιλότο για όλα τα ταμεία. Το 50% και το μετέπειτα 70% τη σύνταξη κυρία θα έπρεπε να καταβάλλεται με βάση την αρχική ενιαία σύνταξη που είχε ο Θανών. αυτό είναι μόνιμη αύξηση ω 315 ευρώ το μήνα. Και αναδρομικά από ό,τι καταλαβαίνω. Θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο, τον καθηγητή εδώ μετά, να μα τα εξηγήσει αυτά. Και θα έχουμε και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών να δούμε τι γίνεται με τον εξωτερικό. Επίση σε λίγο. Σφοδρή επίθεση εναντίον Κασελάκη Πολάκη. Όποιο δεν θέλει, φεύγει η απάντηση των Προεδρικών. Άγριοι οι καυγάδε στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αναπάτητα ερωτήματα γιατί συνέβη στο νοσοκομείο για τη Γάζα μιλάμε. Διχάζει και ο αριθμό θυμάτων στο μαχαιριό τη Γάζας. Και εδώ αυξήθηκαν 8,8 οι τιμέ και 9,8 ο τζίρο στα σούπερ μάρκετ. Παιδιά, είναι... αυτό που γίνεται στα σούπερ μάρκετ με Είναι εντάξει. Λοιπόν, ντροπή εμπέζουν τα θύματα του Ντάνιελ. Πρεσιτάλληλα αργησία από υπουργού και κρατικέ υπηρεσίε. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουν τι απειλέ. Ο Ιτοπαθή αγοραστό ομολόγησε ότι σταμάτησαν τα έργα μετά τι εκλογέ και απειλεί ότι θα υπάρξει πρόβλημα στην χρηματοδότηση Ο ητοπαθή το ήθε. Είναι με ήττα, κύριε, όχι με ε.Γ. Α, ο Ιτηθή. Συγγνώμη, άρα είναι σωστό. Χίλια συγγνώμη. Ο Ιτηθή. Θα έχουμε τον κύριο Α, πάλι, Κουρέτα. Πάλι, πάλι, είναι πρέπει να έχει το Ιτηθή, ρε παιδί μου. Ο Ιτηθή με έψον γιότα να Ο Ιτηθή. Το ε, καταληξί. Ναι. Έψον γιώτα. Στον ελληνικό. <σχ> Ο Ιτηθή, ναι. Εντάξει, μπορεί να είναι γιότα. Ε, Πώς να... Κάνω. Θα έχουμε τον κύριο Κουρέτα μετά. Θα τον, έφτα, θα τον έχουμε. Τον ναι. ναι. για, το, για, το, αυτό το για θέμα. Να δούμε τι λέει. Γιατί εχθέ είχε την με τον αγοραστό. Ο αγοραστό έλεγε δεν είναι έτσι. Αλλά αν έχουν διακοπεί τα τώρα, είναι θέμα αυτό. Λοιπόν, βρώμικα παιχνίδια αντίον τη Δημοκρατία με φωτογραφική διάταξη που έφεραν τη νύχτα επιχειρούν πραξικοπηματικά να ελαχιστοποιήσουν, να ακυρώσουν την κρατική ενίσχυση που δικαιούται η εφημερίδα μα καθώ έχει καθέσει πλήρη φάκελο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, απογευματινή. Έτσι σώζεται η πρώτη κατοικία. Νομοσχέδιο ασπίδα πληστηριασμού, μεγάλο κούρεμα κόκκινο δανείων και άλλε ευκαιρίε για του Η επαναφορά του σπιτιού και η διαμονή με ενίκιο. Του γάμου το μυστήριο. Ο Στέφανο Κασελάκη παντρεύτηκε χθε στη Νέα Υόρκη τον Τάιλερ Μάκμπεθ. Task Force και μέτρα για τη βία στα σχολεία, πλατφόρμα για καταγγελίε και εξειδικευμένη τετραμελή ομάδα που θα ενημερώνει και θα ελέγχει τα πάντα. Έρχεται η πολυπόθητη, λέει, επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα. Ναι. Σήμερα. Ε, δεν θυμάμαι ποιο οίκο είναι. Η μούντις, μούντις είναι η, σήμερα, μούντις, ναι. η μούντις είναι σήμερα. Η είναι σήμερα. Η οποία μάλλον μα αναβαθμίζει από τη λένε, θα το δούμε. Φαν του Πίνατσο Μαξίμου. Πώ βρέθηκε ξαφνικά ένα σχολείο από τα Πατήσια στο πρωθυπουργικό μέγαρο, οι φωτογραφίε με τον Κυριάκο και το κομματόσκυλο. Εδώ έγινε το εξή λέει. Τι έγινε. Ε, πού είναι η σελίδα 8, ρε παιδιά, δεν βλέπω. Ε, είχαν πάει να δουν την προεδρική φρουρά τα παιδιά. Ναι. Ένα σχολείο από τα Πατήσια. Θα δω ποιο είναι το σχολείο, θα το πω τώρα. Να το, εδώ ένα. Το βλέπουμε, είναι το 13ο. Δημοτικό σχολείο ε, στα Πατήσια. Okay. Είχαν πάει δίπλα, λέει, στο Φροεδρική Φρουρά και πέρναγαν, έτσι λέει, έτσι mm. λέει, το ρεπορτάζ. Και λένε, μπορούμε να δούμε τον Πρωθυπουργό, λένε, στη Φρουρά. <χι> και κόλλησαν οι αστυνομικοί τώρα η Φρουρά εκεί, λέει, ξέρω εγώ, τώρα άλλα παιδάκια, πήρανε μέσα και λέει, φέρτε τους. Και μπήκανε μέσα και φωτογραφήθηκαν. Εδώ κοίταμε τον πίνα τα που πήγαν. Ναι. Yeah. Μίλαγε ο Μητσοτάκη στον πίνακα πήγαν Λοιπόν, αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ. Αυγή 3.400 ασθενεί περιμένουν χειρουργείο σε δύο νοσοκομεία. Η πανδημία πέρασε, οι ληστέ μεγαλώνουν. Μόνο σε Βενιζέλιο και Θριάσιο χιλιάδε πολίτε στην αναμονή. Πολλοί αναγκάζονται να στραφούν στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Δεν πάρει κάτι πρέπει να κάνει με την υγεία. Μην δεν ξέρω τι. Άλμα προ τα εμπρό και η ΣΥΡΙΖΑ. 25 καταγγέλνει την ΕΡΤ. Βγάζει μπροστά τον, τον Άι ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο. Εντάξει, περισσότερο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτό Ετάξει. θέλει να κάνει πιστεύω. Εδώ είναι μεταξύ στην πρώτη σελίδα για το γάμο δεν έχει τίποτα. Ναι. Ούτε στη δεύτερη, το ψάξα εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν στην, 7 έχει ναι. ένα, το μοναδικό που έχει. Στην Αμερική χρειάζεται να ταξιδέψει ο Στέφανο Κασεράκη για να παντεθεί το σύντροφό του Τάλε, Τάιλερ Μακβεθ. Εξαιτία έλλειψη νομικού πλαισίου στη χώρα μα. Ωστόσο, όπω δήλωσε η Δώρα Βιέρη στο Όπεν, ο γάμο μπορεί να γίνει στην Αιώτη. Το Γλέντι θα γίνει το καλοκαίρι σε παραμεθόρια περιοχή. Ευχήθηκε βίον ανθόσπαρτων και δεν παρήλυψε να αφήσει εχμέ κατά κύριο Μητσοτάκη που δεν έχει ακόμα θερμοθεί το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Μάλιστα. Εντάξει, βάζουν ένα πολιτικό πρόσημο σε μία κίνηση. Δεν την ήξεραν την κίνηση βέβαια. Ε, Ό,τι κατάλαβα. Πέω, εντάξει, Επίση, μετά, δεν ξέρω πέρα. αν μπορεί να ε, ορίσει γάμο 24 ώρε να προλάβει να το κάνει στην Νέα Υόρκη. Όχι, αυτό ήθελα ήταν κάνω. Είναι προγραμματισμένο το γάμο. Ριζοσπάστη. Ετοιμάζουν μακελιό στη Γάζα τύμπα να πολέμουν σε όλη τη Μέση Ανατολή. Πρώτον, πηλώνει η χερσαία εισβολή του Ισραήλ με τη στήριξη των Ένωση, να σημάνει συναγερμό. Να δυναμώσουν τώρα η ελεγγύη και η λαϊκή κινητοποίηση. Καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή τη Ελλάδα στο έγκλημα. Οργή και αγανάκτηση για τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Εδώ και τα πιτσυρικά και mm. ρε. Χειρότερα oh. από μπανανία στο πρόβλημα τη ακρίβεια. Ασύντο τη πολυεθνική. Αν το προσέξει τη μέση των βασικών καταναλωτικών, κανένα έλεγχο από την επιπλέον ανταγωνισμού, κανένα πρόστιμο στι αρμόδιε αρχέ. Μήνυ ασφαλιστικό, τι προβλέπετε για, να, για την προπληρωμένη κάρτα. Καμία αντιπολίτευση για το μήνυ ασφαλιστικό. Καμία. Αντιπολίτευση. Μούγκα. Okay. Ούγκα. Λοιπόν. λοιπόν. Εντάξει, έχει και διότι... Διότι... Έχει καλέστα, έχει καλέ διότι... Ε, καλέστα, τώρα. Επειδή έχει, καλές, έχει, κα... έχει καλές τώρα, αυτό. Το... Το... το λένε. Διότι... Εντάξει. Το λένε. Εστία. Κι όμως είμαστε η μπανανία της χροκέρδια. Πολύ σωστά. Εδώ τώρα φίλε για την, Για την, Για την αεστημία. Στην άπιστο. Έχετε του κουτρούλι με τι τιμέ έξω. Ε, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Πώ τα φαν εξαγοράζουν ελληνικέ επιχειρήσει, ελέγχουν του κωδικού πωλήσεω προϊόντων και κρατούν τι τιμέ των προφήμων στα ουράνια, λέει εδώ η εφημερίδα. Έτσι. Η αστεία. Να έρθω του Μανώλη του Κοτάκη εδώ. Λοιπόν. Ε, και καταγράφει τι γίνεται με, τις, Έτσι. με την ασχολοκέρδη. Λοιπόν, ναυτεμπορική. Έξι νάρκε στα μεγέθη τη οικονομία, οι τιμέ των καυσίμων, ο ρυθμό ανάπτυξη, ναι. η εξέλιξη των επενδύσεων, η πορεία του πληθωρισμού, τα επιτόκια των ομολόγων και των τουριστών. Όλα αυτά συνδέονται με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Το βλέπει. Τι ωραία αυξήσει. Όλα. Πρώτο πυλόν, η εισβολή του Ισραήλ, λέει η ναυτεμπορική. Σε real time, στο My Data. Αυτόματα η αποστολή αποδείξεων Λιανική μέσω του eSend. Παρακολούθηση τζίρου προϊόντων ενό εκατομμυρίου επιχειρήσεων. Τύπο Θεσσαλονίκη. Γολγοθάση μεταφορά 800 παιδιών στο σχολείο. Γονεί ζητούν άμεση λύση για το Βεράριο. Αυτό το θέμα βγάλαμε. Ναι. Αυτό το θέμα βγάλαμε. Τι αναφέρει ο πρόεδρο Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Δεμόνων Κεντρική Μακεδονία. Yeah. Πήρε παράταση ένα χρόνο η ανάθεση έργο του ΟΑΣΤ. E... Τι γίνεται εκεί. Εισβολέ... Αστυνομικό εισβολέα στο σπίτι τη Μπεζεντάκου. Τη Μπεζεντάκου. Τι εννοεί. Ε, ε, δεν κατάλαβα. Δεν το, λοιπόν, το πακέτο που θα ζήλευε και ο Χατζη Βασιλείου. Η ιστορία ενό μωρού από το κέντρο βρεφών μητέρα βρέθηκε στη Βοστόνη. Ναι, ο εισβολέα αστυνομικό τι έκανε, όχι, μπορεί όχι. να μου πει. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Μισθώματα φάντασμα, εξώδικα, διαζύγιο μαϊμού και SMS με ψεύτικε υποσχέσει, απάτη ηλεκτροσόλ και την τραγουδίστρια. Την εξαπάτησε ο αστυνομικό. Να άλλο. Λοιπόν. Ντόλτσε Β με ερωτική φωλιά για τον Γουανάμπε. Ποιο είναι αυτό. Ποιο, ρε. Τούτο εδώ. Ποδοσφαιριστής είναι αυτό. Δεν το ξέρω. Για το... Ε, 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 το Γουάνα Μπί Εσκομπάρ τη Super League. Ναι, τη Γουάνα Μπί και λίγο. Ο Εσκομπάρ. Ο, σκομπάρ. ο σκομπάρ. Πού παίζει ρε Γρηγόρη αυτό, δεν τον ξέρω. <συνθούν> Πού. Έπαιζε. Ε, σε κάποιε ομάδε ναι, ναι, τη Super League. Αν κατάλαβα σωστά, είναι ένα από του πιο σημαντικού εισαγωγεί που παίζει. Λοιπόν, παντρεύτηκαν ο Στέφανο του Σίζα με τον Ντάιλερ του. Ράγισε η καρδιά πέτρα του ναι, ρεπορτάζ έχει η εφημερίδα εδώ που ειδικεύεται ε, σε αυτό δεν το ρεπορτάζ. Νομίζω, Υπάρχει ρεπορτάζ, δεν, δεν Δεν νομίζω ότι έχει κάτι. Δεν νομίζω να προλάβαμε. Λοιπόν, ε. Όχι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα κάτι πολύ ερεθιστικό. Μικρόβια παγιδευμένα στο ατρίχωμα του μαμού θα μπορούσαν να αφανίσουν την ανθρωπότητα αν απελευθερωθούν από το λιώσιμο των πάγων. Είναι σαν το θέμα με του κοριού που το βγάλαμε. σε αναμονή. Δηλαδή, φαντάζεσαι αυτά τα μικρόβια που αυτό στο, στο τρίχο κομμάτι και δεν το πειράζανε, Γιατί δεν να μα εξοντώσει. Γιατί δεν κουρεύεται το Έλα, ε, δεν να πάει στο κουρευτή. Γιατί δεν, Άμα, δεν λοιπόν, κουρεύεται. Λοιπόν, το πάμε τρόπο. εδώ. Αρρωστημένα τελειωμανή. Να αυτά είναι τα θέματα τώρα που τα έχουμε Ο όλοι μα. Φωτεινή Αντωνίου, Λαρισαία, Λαρισαία. Α, τη Λάρισα, ναι. Χορεύει μπαλέτο. Μπράβο, έχει πολλέ διακρίσει στο χώρο και στι βασικέ επιδιώξει είναι να συμμετέχει ω κριτή στου βρετανικού διαγωνισμού χορού. Μάλιστα. Okay. Ναι. Πολύ ωραία. Είναι αρρωστημένα τελειωμανή. Ναι. Αυτό ενοχλεί τους άλλους, αλλά ευχαριστεί εμένα. Λέει. Εντάξει, όλοι για τον εαυτό ε. μας. Αγαπάμε τον εαυτό μας. Μ' αγαπώ και τα λοιπά. Τι να κάνουμε παιδιά, έτσι. Ε, 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 στην ε, Καλαβρία ε, και στη σικελία. σικελία θέλει να πάει. Σικελία, ε, α, α στην πρωτότυπο. Στην Καλαβρία, πρωτότυπο. Η αλήθεια είναι αυτή. <συγχρονο> σύγχρονο αρσενικό. Η είμαι ρομαντική θα ήθελα να είναι το σύγχρονο αρσενικό. Όχι όπω είναι συνήθω στην εποχή μα. Να έχει την ικανότητα να είναι gentleman, να κατά το λόγο του να σέβεται την γυναίκα, να είναι ψύχρεμο και ευγενικό με χαμόγελο, να ξέρει να ακούει, να μην κατακρίνει, να ξέρει να χάει και η συμπεριφορά του να μην είναι αλαζονική. Ο άντρα, ο σωστός είναι κατά τη σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση και εξουσιαστική βία.